Το 2023 είχαμε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια πολύ μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας. Είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες, όχι μόνο από τα παιδιά, καθώς πέρασαν περισσότερα από 5.000 παιδιά όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Είχαμε πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι έχουν βάλει πλέον στο πρόγραμμά τους το μουσείο, και αυτός είναι ο στόχος, να αποτελέσει το Μουσείο Ελληνικής Τέχνης Ρόδου και φυσικά να το αγκαλιάσει σε κάθε προγραμματισμό που γίνεται από τους φορείς του τουρισμού, να είναι μέσα στο πρόγραμμα, ώστε να αποτελεί ένα σημείο, όπως είναι και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, να είναι και το Μουσείο Ελληνικής Τέχνης Ρόδου, καθώς είναι ένας χώρος που ανήκει στον Δήμο και τα έσοδά του παραμένουν στον τόπο μας, παραμένουν στον Δήμο, ώστε να βελτιώσουμε, να συντηρήσουμε, να αναδείξουμε και να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Μια και βρισκόμαστε ήδη τέλος Νοεμβρίου και ξεκινάει ο Δεκέμβριος, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος. Έχουμε προγραμματίσει και θα ανακοινώσουμε αύριο επίσημα σε ένα δελτίο τύπου όλες τις δραστηριότητες για τα 3 Σαββατοκύριακα του Δεκεμβρίου, όπως κάναμε και πέρσι, που θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες. Θα έχει προβολές κινηματογράφου από τις ταινίες που είχαμε στο καλοκαιρινό μας αφιέρωμα. Για όσους δεν κατάφεραν να είναι μαζί μας, θα ξαναπροβάλλουμε τις ταινίες από το αφιέρωμα εκείνος. Τρεις ταινίες με θεματολογία πάντα καλλιτέχνες και ζωγράφους. Θα έχουμε επίσης, για πρώτη φορά θα κάνουμε και γιόγκα για παιδιά και για ενήλικες στο χώρο αυτό, στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάνθρου, ώστε να γνωρίσουν από κοντά αυτό το ιδιαίτερο τρόπο έτσι ενδυνάμωσης, χαλάρωσης και ειδικά σε αυτόν τον χώρο. Βιωματικά σεμινάρια και δράσεις για παιδιά, και θα ολοκληρωθούν όλα αυτά τελευταία Κυριακή, το 17 Δεκεμβρίου, Κυριακή. Οι δράσεις θα είναι πρωί και απόγευμα, Σαββάτο και Κυριακής, θα είναι ανοιχτά και δωρεάν για όλο τον κόσμο. Και στις περισσότερες από αυτές θα πρέπει οι γονείς και τα παιδιά να κάνουν πριν μια κράτηση σε τηλέφωνα επικοινωνίας που θα δώσουμε εμείς. Άρα έχουμε ένα γεμάτο πρόγραμμα μέχρι και 17 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα του Μουσείου, το ωράριό του είναι μέχρι τις 6 το απόγευμα, άρα τελευταία είσοδο θα είναι 5:30. Και στο χώρο εδώ, στον Νεστοροίδιο Μέλανθρο, πέρα από την έκθεση που, όπως βλέπετε και πίσω μου, είναι από το Photo Festival, το δεύτερο που γίνεται, και είχαμε τη χαρά και φέτος να φιλοξενείται στον χώρο του Νεστοροίδιου Μέλανθρου και στο Μουσείο Ελληνικής Τέχνης Ρόδου, όσοι ακόμη προλαβαίνετε να δείτε αυτό το σημαντικό έργο που έγινε, και ευελπιστούμε να κρατήσουμε, αν θέλουν και οι διοργανωτές, ακόμα κάποιες μέρες και μέχρι την ολοκλήρωση του προγραμμάτος μας, για να δει όλος ο κόσμος αυτή την συλλογική δουλειά από την ομάδα που πραγματοποιήθηκε.